Ιβάν Ιλίτς ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Τον ήξερε ο Τολστόι που έγραψε το έργο και έγραψε για το θάνατο του Ιβάν Ιλίτς. Ήταν ένας δικαστικός ο οποίος κοίταγε την καριέρα του, κοίταγε να φτιάξει μια οικογένεια η οποία να είναι αποδεκτή από την κοινωνία, από τους τύπους, και ξέχασε τη ζωή του, ξέχασε να ζει. Και όταν έφτασε σε ένα σημείο να η ζωή του να κινδυνεύει, να πλησιάζει ο θάνατος, τότε άρχισε να σκέπτεται και τη ζωή του μέσα από το θάνατό του. Με τις δικογραφίες μου, τους αδέρφους μου. Εγώ μου ζητάω μόνο συμπόνια, μόνο τρυφερά, αλλά τίποτα άλλο. Κάτι μαθιά μέσα μου, κοσουτάει το χιαλάκι. Είναι ένα κορυφαίο έργο του Τολστόι, ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς, και αυτή η παράσταση έχει αρκετές ιδιομορφίες, όπως θα είδατε, εκτός ότι είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει στις εθνικές σκηνές. Είναι παιγμένη από δύο άντρες, από δύο ανθρώπους, δύο ηθοποιούς, όπου πρέπει να ενσαρκώσουν τον αφηγητή, την αφήγηση δηλαδή συνολικά του μυθιστορήματος, αλλά και τους 19 ρόλους που υπάρχουν σε αυτή τη νουβέλα. Ποια ήταν η αιτία της ασθενείας μου? Χτύπησα το πλευρό μου στο πόμο. Ναι, μα δεν ένιωσα καμία ιδιαίτερη ενόχληση. Ούτε την ίδια μέρα, ούτε την επόμενη. Όχι, πόλεσε πολύ, κύριε. Ναι, μα γρήγορα μου πέρασε. Όχι, όταν το πίεσα πόνους. Γρήγορα πέρασε εκεί, μελανιά, το χτύπημα έφυγε. Έφτανε γιατρή. Πολύς μετά τον άλλον. Μελαγχολία. Η αγωνία. Εξετάσεις, πάλι γιατρή, σιγώς. Του κρεμού πιάσω. Η ζωή μου! Χάνεται! Η μεγάλη ευκολία είναι να βλέπουμε τον εαυτό μας από έξω προς τα μέσα. Εδώ είναι μια άλλη, έναν άλλο δρόμο ξεκινάει ο Ιβάν Ιλίτς, και πιστεύω ότι γι' αυτό φιλοσοφεί πάνω στο θάνατο και γι' αυτό ο θάνατος έρχεται, πώς το λένε, σαν μια λύτρωση που του ξεδιαλύνει όλη του τη ζωή. Όταν εξομολογήθηκα στον ιερέα μου, ησύχασα λίγο. Ένιωσα καλύτερα. Ένα ξαλάφρωμα και μια ελπίδα. Τρία ολόκληρα μερόνυχτα κράτησαν τα ουρλιαχτά του. Τρία ολόκληρα μερόνυχτα χωρίς σταματημό, φρικτό. Ανατριχιαστικό. Οι αμφιβολίες αδράκοντες συνέχιζαν να του τρώνε την ψυχή. Κάθε βογγητό, κάθε ουρλιαχτό, κάθε αναστεναγμός. Δεν θέλω να πεθάνω. Ο Ιβάν Ιλίτς παρταρούσε μέσα σε εκείνο το μαύρο και σκοτεινό τσουβάλι που πάσχιζε με μανία να του δώσει μια ώρα τη δύναμη. Παρόλο που έβλεπε πως δεν μπορεί να γλιτώσει, σπάραζε. Σπάραζε όπως παράζει στα χέρια του δίμηνου, καταδικασμένο σε θάνατο. Εκείνο που τον τρόμαζε, όλο και πλησίαζε. Τυρανιόταν. Γιατί όσο και αν προσπαθούσε, δεν μπορούσε να χωρέσει και να μπει μέσα σε εκείνο το τσουβάλι. Σε αυτό το έργο, που είναι μια φιλοσοφική νουβέλα και τέτοιου βάθους, και σε αυτή τη διασκευή που γίνεται τόσο έντονη εναλλαγή ρόλων και γρήγορη και πρέπει όλοι να κάνουν όλους τους ρόλους και να μπουν μέσα στους ρόλους αυτούς και να καταλάβουν την ειρωνία τους, την απαξίωσή τους, την αδιαφορία τους, τον πόνο τους, το φόβο τους και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ δύσκολο και χαίρομαι που και ο Γιώργος το είδε κάτω από την ίδια οπτική γωνία που το είδαμε και εμείς, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να βγει αυτό το πράγμα. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, εδώ, η Πρασκόβια Φιοντόροβνα Κολόβνα με βαθιά οδύνη αναγγέλει σε συγγενείς και φίλους το θάνατο του πολύ αγαπημένου της συζύγου Ιβάν Ιλίτς Κολόβη, συγγενέως, ο οποίος αποβίωσε στις 4 Φεβρουαρίου του 1922 και φορά του Μαρτίου την Παρασκευή. Ένα βαθιά ανθρώπινο έργο. Αυτά τα σπουδαία έργα αφορούν και ακουμπάνε στις ψυχές των ανθρώπων, γιατί μιλάνε και θα μιλάνε στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτά τα έργα έχουν νικήσει τον χρόνο. Από την οικογενειακή ζωή, ο Ιβάν Ιλίτς απαιτούσε μόνο το σπιτικό φαγητό, την οικογενοσύνη. Και φυσικά την τήρηση των κανόνων αξιοπρέπειας. Μην ξεχνιόμαστε. Φυσικά.
πέρασαν κάποια χρόνια. Ώσπου ο Ιβάν Ιλιτς έγινε αντιεισαγγελέας. Η δημοσιότητα, οι επιτυχίες, η σπουδαιότητα των νέων των καθηγόντων. Ναι, δηλαδή η δυνατότητά του να παραπέμπει σε δίκη και να κλείνει στη φυλακή όποιον επιθυμούσε. Τον έκανα να αφοσιωθεί ακόμα περισσότερο στη δουλειά. Απέκτησε και άλλα παιδιά. Εν τω μεταξύ η γυναίκα του γινόταν όλο και πιο γκρίνια. Ναι, αλλά ο τυποποιημένος τρόπος που είχε υιοθετήσει τον καθίστουσε απρόσβλητο από την ακατάπαυστη γκρίνια της. Πέρασαν 7 χρόνια. Ο Ιβάν Ιλιτς μετατέθηκε με το βαθμό του εισαγγελέα σε άλλο κυβερνείο. Σε άλλη πόλη. Η οικογένειά του φυσικά τον ακολούθησε. Δύο από τα παιδιά του πέθαναν και αυτό στάθηκε αφορμή να... να γίνει η συζυγική μου ζωή ακόμα πιο δυσάρεστη. Έχουν έρθει σε αυτή την άθλια πόλη. Όλα είναι πανάκριβα. Αποχωριστήκαμε τις παρέες μας. Τα παιδιά μας έχασαν τους φίλους τους. Εσύ κλείνεσαι συνέχεια το γραφείο σου. Δεν σε νοιάζω εγώ. Δεν σε νοιάζω τα παιδιά σου. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Σπάνια τους έσμιγε ερωτικό πάθος. Και όταν αυτό συνέβαινε, κρατούσε λίγο. Πολύ λίγο. Ύστερα βουτούσαν πάλι και οι δύο στην αποξένωση. Βέβαια, αυτή η αποξένωση θα πλήγωνε τον Ιβάν Ιλιτς αν τη θεωρούσε αφύσικη. Όμως, όχι τη θεωρούσε μόνο φυσική, την απεδίωκε και κιόλας με κάθε τρόπο. Και σε 100 και σε 200 χρόνια, ο Τολστόι θα είναι εκεί και θα μας περιμένει. Γιατί ζωή. Δεν ήμουν αυτός που έπρεπε. Ξέρω πώς με ακούς. Συγχώρα με. Δεν έζησα όπως έπρεπε να ζει ο άνθρωπος. Συγχώρα με. Τι όμορφο, ε! Όμορφο, όμορφο, ναι. Πόνε μου, τι απέγινες που είσαι. Που πήγατε, που χάσω εύκολη. Και ο φόβος. Ο φόβος. Πού είναι ο φόβος. Και αυτή είναι, νομίζω, η χαρά στη δουλειά αυτή. Να κερδίζουμε φίλους, να κερδίζουμε από τη συνεργασία μας, να βγαίνουμε κερδισμένοι και να μένουν φιλίες μέσα από αυτή τη δουλειά. Που είναι σπάνιο, αλλά πολλές φορές όταν συμβαίνει είναι πολύ σπουδαίο.